Θα παραμείνουμε στην κρύα βρύση, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη τον Τσουφλίδη, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όλο ατύχημα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατρίες και στους τηλεθεατές της Δίων Τηλεόρασης. Πραγματικά για ένα άσχημο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην κρύα βρύση σήμερα στα ξημερώματα, γύρω στις 5 η ώρα. Μια παρέα τριών ατόμων μαζί με δύο κορίτσια και ένα αγόρι, όταν βγήκαν από ένα γνωστό κλαμπ της περιοχής, δυστυχώς παρασύρθηκαν από έναν ανήλικο ο οποίος οδηγούσε το όχημα και το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Πραγματικά παρέσυρε τα τρία άτομα αυτά. Δυστυχώς το ένα το κορίτσι είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Πρόκειται για μια 16χρονη περίπου και είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Γι' αυτό και όλας άλλωστε χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Από ό,τι μάθαμε μάλιστα αναγκάστηκε να μπει και στο χειρουργείο. Και πραγματικά να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Ο ανήλικος πρέπει να πούμε ότι εγκατέλειψε τα θύματα του. Μετά από έρευνες τις οποίες διεξήγαγε το αστυνομικό τμήμα της κρύας βρύσης εντοπίστηκε στον τόπο διαμονής του, σε ένα δημοτικό, στην τοπική κοινότητα του Αγίου Λουκά και συνελήφθη και ακολουθεί το ολοδρόμο. Προανάκριση βέβαια, το ΑΤΑΦ της Τρίας Βρύσης. Πραγματικά ήταν ένα τραγικό περιστατικό, στο οποίο βέβαια θα πούμε ότι συγκλώνησε και την περιοχή της Τρίας Βρύσης, αλλά σε αυτό το σημείο, Βαγγέλη, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω για πολλωστή φορά κάτι το οποίο αναφέρουν και η Ένωση Αστυνομικών εδώ στην περιοχή της Πέλας, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη στελέχωση, σε προσωπικό δηλαδή, τόσο των αστυνομικών τμήματων των μεγάλων πόλεων, το οποίο μπορεί είναι η Έδεσα, τα Εναγεννητσά, η Αριδαία και η Σκίδρα, όσο βέβαια και στα λίγο πιο μικρότερα που είναι της Κρύας Βρύσης και της Άρνησας. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι το αστυνομικό τμήμα της Κρύας Βρύσης λειτουργεί μόνο και μόνο, θα λέγαμε, με την αυταπάρνηση την οποία δείχνουν τα όργανα της τάξης, τα λίγα άτομα προσωπικό, πραγματικά το οποίο υπάρχει και πρέπει να κάνουν από τη μεριά τους ό,τι μπορούν. Είχαμε και πρόσφατο περιστατικό που εξιχνιάσαν και τη ληστεία, την απόπειρα ληστείας σε βενζινάδικο και πρέπει δηλαδή σε όλο αυτό το τραγικό το γεγονός να αναφέρουμε ότι δεν μπορούμε να στελεχώνουμε τις μονάδες οι οποίες πηγαίνουν στον Εύρο και να αφήνουμε τις περιοχές εδώ πέρα εκτός από ελέγχους, να μην υπάρχουν έλεγχοι και να μην υπάρχει σωστή αστυνόμευση. Και σε όλο αυτό που λες, Δημήτρη, και το γεγονός ότι οι γονείς θα έπρεπε να μην επιτρέπουν τα παιδιά τους χωρίς δίπλωμα ανήλικα να παίρνουν τιμόνι στα χέρια. Ναι, είναι αυτό, ότι αν δεν υπάρχει ο έλεγχος από τις αστυνομικές αρχές και από τις αρχές γενικότερα, τις τοπικές, έτσι θα είναι, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι, γιατί και εμείς τα περάσαμε, Βαγγέλη, στην νιώτη μας, ότι τα παιδιά, ξέρεις τι, μπορούν να κάνουν πάνω με το νερό της ηλικίας, μπορούν να κάνουν κάτι. Σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογούμε το νεαρό παιδί με την πράξη που έκανε. Σίγουρα οι προσευχές όλων μας είναι προς την κοπελίτσα, που πραγματικά θα περάσει κρίσιμα 24 ώρες τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε πραγματικά να αναρρώσει και πιστεύουμε να πάνε ό,τι καλύτερο. Τα υπόλοιπα παιδιά θα έχουν, το αγόρι από ό,τι μάθαμε έχει μερικές αμοιχές, ενώ το κορίτσι έχει κάποιο κάταγμα στο χέρι. Ευτυχώς, δηλαδή τα παιδιά, τουλάχιστον τα δύο παιδιά, τη γλιτώσαν, θα πούμε, με λιγότερα, με πιο ελαφριά τραύματα και με ένα μικρό κάταγμα. Αυτά όσον αφορά στο δυστύχημα που είχαμε χθες, το τραγικό δυστύχημα, κακά τα ψέματα. Θέλω να μου δώσεις τώρα, επί τη ευκαιρία που σε έχουμε στη γραμμή, σε παρακαλώ, και λεπτομέρειες όσον αφορά στις ορκομοσίες των Δημοτικών Συμβουλίων και βεβαίως των νέων δημάρχων. Οι νέοι δήμαρχοι, λοιπόν, Βαγγέλη, ξεκινάνε οι ορκομοσίες από την άλλη εβδομάδα. Συγκεκριμένα πρώτα ανοίγει τον κύκλο αυτών των εκδηλώσεων η ορκομοσία του νέου Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αλμοπίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Αριδαίας. Mm-hmm. Αμέσως μετά την επόμενη Κυριακή ο Δήμος της Πέλας, η ορκομοσία του νέου Δημάρχου, ο οποίος βέβαια είναι και ο ίδιος γιατί επανεκλέγει ο κύριος Στάμβος, στις 24 Αυγούστου, στις 11:30 στο Πνευματικό Κέντρο των Γεννητσών. Την ίδια ημέρα, στις 8 η ώρα το βράδυ, θα είναι η ορκομοσία της πρώτης γυναίκας Δημάρχου
την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, την ιστορία δηλαδή η πρώτη δήμαρχος η οποία αναλαμβάνει. Θα γίνει στις 8 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Σκίδρας και θα κλείσουν αυτές οι εκδηλώσεις με τις ορκομοσίες την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, 31 Αυγούστου 2014, 7 η ώρα, κατά πάσα πιθανότητα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας, θα γίνει για τον Δήμο της Έδεσας και για τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο τον κύριο Γιάννου. Έως γνωστόν, η ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και όλα αυτά βεβαίως για να ξεκινήσει η νέα διοίκηση 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη. Η 1η Σεπτέμβρη, σωστά, θα πραγματοποιηθούν άμεσα και οι αρχαιρεσίες όπως προβλέπει ο κώδικας, ο νόμος του Καλλικράτη, ο 3852 του 2010, όπου θα έχει να κάνει με τις οικονομικές επιτροπές, με τον ορισμό αντιδημάρχων, επιτροπές διαβούλευσης και άλλες τέτοιες οι οποίες είναι προκειμένου να ξεκινήσει και να μπούμε στην καινούρια δημοτική αρχή, η οποία θα, να το σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι θα είναι για 5 έτη. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ από την Κατερίνα. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.